πέτρα και τη σπηλιά. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή που μου κάνετε, γιατί δεν υπάρχει κανένας κανονισμός της Βουλής που να λέει ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη και ότι πρέπει να αποβληθούν όλοι οι βουλευτές για ένα τυχαίο περιστατικό που μπορεί να συνέβη. Εμείς ζητήσαμε και περιμένουμε μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή να μας πούν σε ποιο άρθρο είναι, σε ποιο που είναι αυτός ο κανονισμός που λέει ότι πρέπει να αποβληθούν όλοι οι βουλευτές και υπάρχει συλλογική ευθύνη. Δεν νομίζω ότι στη δημοκρατία υπάρχει κάτι τέτοιο. Και επίσης θεωρώ και είναι δεδομένο ότι θέλουν να αποβάλουν αυτή τη στιγμή τη Χρυσή Αυγή από την κοινοβουλευτική διαδικασία για να μην ακουστούν αυτά που έχουμε να πούμε για το νέο μνημόνιο που ψηφίζεται. Από την άλλη όμως κατηγορούν και την BXC κατηγορία ότι η Χρυσή Αυγή το αίσθησε αυτό το επεισόδιο προκειμένου να υπάρχει ένας προσανατολισμός. Δεν υπήρξε κάτι. Σημαίνω αν είναι δεδομένο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε μέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια όταν θα έρθει το νομοσχέδιο, για το οποίο θα πούμε και θα στηρίξουμε για ποιο λόγο είναι αντισυνταγματικό και γιατί πραγματικά αφαιμάζει τον ελληνικό λαό. Συγνώμη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ορίστε. Με τη συμπεριφορά του κυρίου Κασιδιάρη. Ακούστε. Θα σας πω. Την είπα εγώ τη δικαιολογία αυτή και αν θέλετε την επαναλαμβάνω και πάλι ότι θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερη βία το να πάει κάποιος φυλακή τελείως άδικα, όπως επίσης και το να έρθει μια δικογραφία εις βάρος του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Σαμαρά, την οποία την αποκρύπτουν οι βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, γιατί εγώ θα δεχόμουν να είναι πολύ ευαίσθητοι σε τέτοια ζητήματα, αλλά να είναι για όλα τα ζητήματα, όχι μόνο εκεί που επιλέγουν αυτοί. Έχετε από... τη χειροδικία ως απάντηση. Σας είπα, η χειροδικία είναι πολύ κατώτερη από το να πάει κάποιος φυλακή. Από εκεί πέρα, να σας κάνω όμως ένα ρητορικό ερώτημα, αν θέλετε. Δέχεστε εσείς ότι πρέπει να αποβληθούν άλλοι 16 βουλευτές για ένα περιστατικό που συνέβη με έναν βουλευτή? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι στην δικαιοδοσία της Ολομέλειας να βγάλει ένα τέτοιο ψήφισμα αυτή τη στιγμή. Εμείς σας λέω και πάλι και γι' αυτό διακόπηκε η συνεδρίαση, επειδή έχουν έρθει σε δύσκολη θέση, γιατί προφανώς δεν ξέρουν τον κανονισμό της Βουλής και περιμένουμε να μας πούν σε ποιο άρθρο αναφέρεται αυτό, ότι πρέπει να αποβληθούμε κι εμείς. Ή που το λέει ότι μπορεί οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες για τις ψήφους τους να αποφασίσουν ότι πρέπει μια κοινοβουλευτική ομάδα να αποβληθεί. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στα χρονικά. Επειδή δεν έχουμε εμείς εικόνα. Βάσει την πληροφόρηση όμως που έχουμε, συμμετείχαν και άλλοι βουλευτές Χρυσής Αυγής. Όχι. Αυτό είναι ψέματα. Αναφέρουν συγκεκριμένο άτομο το οποίο εγώ δεν θα κατονομάσω γιατί δεν έχω εικόνα πλήρη και αντικειμενική. Ωστόσο λένε ότι συμμετείχαν και άλλοι βουλευτές Χρυσής Αυγής. Δεν είδα κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Κοιτάξτε, εκείνη τη στιγμή υπήρχε μια μεγάλη αναταραχή. Σας λέω και πάλι, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είμαστε και δεν συμφωνούμε. Εσείς, σαν βουλευτές Χρυσής Αυγής. Νερά από κάπου πετάχτηκα. Και το καταδικάζετε αυτό το επεισόδιο. Καταδικάζω, σας λέω και πάλι. Καταδικάζω, σας λέω και πάλι πρώτα απ' όλα ότι κάποιοι άνθρωποι πήγαν αδίκως φυλακή. Από εκεί και πέρα δεν θα ήταν. Από εκεί και πέρα καταδικάζω περισσότερο. Ο κύριος Δένδιας ήταν προκλητικότατος. Πέρασε. Θα μου επιτρέψετε να πω τη δικιά μου την άποψη. Πέρασε μπροστά, εσκεμμένα, την ώρα που μιλούσε ο κύριος Κασιδιάρης, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει ένταση. Αυτό είναι μέσα στην πρακτική του κύριου Δένδια, το έχει κάνει και άλλες φορές. Δεν επιτρέπει τη χειροδικία, αλλά σας λέω και πάλι, δεν επιτρέπεται όμως βάσει μια χειροδικία αυτή που έγινε να αποβληθεί όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό θέλω να σας πω. Κύριε Λαγέ, είναι μια συνήθις πρακτική των βουλευτών να βγαίνουν έξω κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Ναι. Για διάφορους λόγους. Ναι. Είναι απαγορεύεται δηλαδή. Όχι. Και να περάσει από μπροστά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας βουλευτής. Μα σας είπα κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να υποθούν πράγματα τα οποία θα παρερμηνευτούν. Ποτέ δεν είπαμε αυτό. Τι είμαστε εμείς. Να ορίσουμε αυτό εκεί πέρα το ποιος θα περάσει. Ήταν ότι πέρασε μπροστά του με ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σας είπα και πάλι τι έχει κάνει. Ήταν αυτός που μας έβαλε φυλακή. Με συγκεκριμένο τρόπο το οποίο έγινε. Από εκεί πέρα σας λέω πάλι ότι υπήρξε ένα περιστατικό λοιπόν. Το οποίο περιστατικό αυτό. Ας το πω έτσι, έληξε. Υπάρχει η απόφαση του Προεδρείου της Βουλής για το ποιες ποινές επιβάλλονται σε μια παρόμοια κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι βουλευτές που αναλαμβάνουν τη Χρυσή Αυγή δεν έχουν κάτι. Ξέρετε, είπε ο Πρόεδρος. Πήρα το λόγο μετά εγώ και είπα αυτά τα πράγματα πάνω από κάτω που σας λέω και τώρα. Και εν συνεχεία πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής και είπε ότι επειδή εγώ είπα αυτά τα πράγματα, άρα είναι συλλογική ευθύνη και πρέπει να αποβληθούμε όλοι. Και σας ρωτάω τώρα εσάς, σας ικανοποιεί σας αυτή η απάντηση? Ειλικρινά σας το λέω. Κύριε Λαγέ, μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω ακόμα? Ναι, βεβαίως. Αυτά τα οποία ακούστηκαν στο διάδρομο της Βουλής από το στόμα συγκεκριμένου βουλευτή. Εσείς... Δεν τα γνωρίζω ποια είναι αυτά που λέτε. Δεν γνωρίζω κάτι. Ο τηλεοπτικός αέρας δεν επιτρέπει να τα πούμε. Υπήρξε μια χιδέα. Μια χιδέα επίθεση. Χιδέα φράση. Εντάξει, υπήρχε. Όχι, αλήθεια, σας λέω. Εκείνη την ώρα μέσα στον πανικό. Υπήρχε εκνευρισμός. Εντάξει, θα του πάρουμε το κεφάλι. Υπήρξε εκνευρισμός. Σκεφτείτε όμως αυτόν τον άνθρωπο ότι έχει κάτσει 18 μήνες φυλακή. Από αυτό το συγκεκριμένο. Δεν πρέπει. Πρέπει να γίνονται όμως αυτά. Πρέπει να μπαίνουν φυλακή κάποιοι. Αδικά. Εάν το Προεδρείο επιμείνει αβάσιμα στους ισχυρισμούς τους και δεν έχει δικαιοδοσία να κάνει κάτι τέτοιο, φυσικά εμείς δεν θα φύγουμε έξω. Στο ελληνικό κοινοβούλιο μας έχει στείλει ο ελληνικός λαός. Εμείς θα παραμείνουμε. Αν μας φέρουν κανονισμό της Βουλής που να δικαιολογεί ότι πρέπει να βγούμε όλοι εμείς έξω, θα το κάνουμε. Σεβόμενη τη διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.